Αυτή την Παρασκευή έχουμε το 26ο θέμα μας, πλησιάζουμε προς το τέλος της συνοπτικής παρουσίασης του θέματος από το ηλιακό σύστημα στο διάστημα και το σύμπαν. Και θα μιλήσουμε σήμερα για κάτι περίεργο, τα κβάζαρς. Στην κυριολεξία τι σημαίνει αυτή η ξενική λέξη? Κβάζι stellar object. Περίεργα αντικείμενα, αστρόμορφα αντικείμενα σημαίνει. Κάποια αντικείμενα του ουρανού που μοιάζουν με αστέρια, μα δεν είναι αστέρια. Τα κβάζαρς λοιπόν θεωρούνται μια ακραία μορφή υπερδραστήριων γαλαξιών. Είναι μια μορφή γαλαξία λοιπόν, που αντλούν το μεγαλύτερο μέρος ακτινοβουλίας τους από τους πυρήνες μέσα στους οποίους βρίσκονται. Φαινομενικά, λόγω και τις αποστάσεις βέβαια, μοιάζουν με άστρα. Όμως ούτε άστρα, ούτε γαλαξίες απλοί θα μπορούσαν να παράγουν τόση ενέργεια, ώστε να φαίνονται από τη Γη και από τόσο μεγάλες αποστάσεις, που θα πούμε παρακάτω. Επειδή δεν έχουν παραδειχθεί στην εντός εισαγωγικών γειτονιά μας, φαίνεται πως η ύπαρξή τους πρέπει να συνδέεται με κάποιο αρχικό επεισόδιο της ιστορίας της δημιουργίας του σύμπαντος. Τα απόκοσμα αυτά ουράνια αντικείμενα εκπέμπουν ενέργεια όσο 1000 γαλαξίες. Από ένα χώρο που δεν είναι μεγαλύτερος από το ηλιακό μας σύστημα. Ενώ καθένα από αυτά ίσουν το ενεργό κέντρο απόμακρον στο χώρο και στο χρόνο πρωτογενών γαλαξιών. Από τα τηλεσκόπια μοιάζουν απλώς με άστρα, των οποίων η απίστευτη ταχύτητα απομάκρυνσή τους βοήθησε τους επιστήμονες να διαλευκάνουν το μυστηριό τους. Ποια ήταν η δουλειά των ραδιοτηλεσκοπίων τώρα? Μέχρι το 1930, οι μόνες πληροφορίες που είχαμε από το σύμπαν περιορίζονταν στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Τότε όμως γεννήθηκε ένα νέο μέσο κατόπτευσης του διαστήματος, το ραδιοτηλεσκόπιο, με το οποίο βλέπουμε εντός εισαγωγικών, δεν βλέπουμε τα μάτια, το σύμπαν και σε μήκη κύματος μέχρι τότε αόρατα. Ο αστρονόμος Άλαν Σάντζατς του αστεροσκοπίου Χέιλ ανακάλυψε στα 1960 ένα ιδιαίτερα λαμπερό άστρο. Μέχρι τότε ήταν γνωστό ότι τα συνηθισμένα άστρα είναι αδύνατο να εκπέμπουν τόσο ισχυρά ραδιοκύματα σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Και έτσι άρχισαν να μπαίνουν οι επιστήμονες στην έρευνα του φαινομένου. Ποια είναι μόνο αυτά τα μυστήρια των ουρανών? Σε αυτό το φάσμα, αυτό το άστρο εντός εισαγωγικών, περιλάμβανε ασυνήθιστες φασματικές γραμμές. Το μυστήριο μεγάλωσε περισσότερο δύο χρόνια μετά, το 1962, όταν ανακάλυψε ένα άλλο άστρο, το 3C273. Το 1963 ο Μάρτιν Σμιθ στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια, στην προσπάθεια του να αναλύσει το φάσμα αυτού του σώματος, συνειδητοποίησε ότι 4 από τις λαμπρότερες φασματικές γραμμές του είχαν τις ίδιες αποστάσεις μεταξύ τους με 4 φασματικές γραμμές του υδρογόνου, με τη βασική διαφορά ότι ήταν τοποθετημένες αρκετά μακριά από τη συνηθισμένη του θέση που έχουν σε ένα απλό φάσμα, μετατοπισμένες θα λέγαμε προς το ερυθρό τμήμα. Αν λοιπόν αυτές οι γραμμές ανήκαν πράγματι στο υδρογόνο, τότε σύμφωνα με τον νόμο του Χάμπλ, το 3C273 δεν θα μπορούσε να είναι κάτι συνηθισμένο, ένα συνηθισμένο άστρο από το δικό μας γαλαξία. Ο νόμος του Χάμπλ μάλιστα λέει ότι η απόσταση ενός γαλαξία από τη Γη σχετίζεται με την ταχύτητα απομάκρυνσή του από εμάς και αποτελεί συνέπεια της διαστολής του σύμπαντος. Και άλλη φορά έχουμε πει ότι το σύμπαν συνεχώς διαστέλλεται. Αν μπορούσαμε να το σχεδιάσουμε, να το παρουσιάσουμε πώς είναι, η καλύτερη εικόνα που μπορούμε να το δώσουμε είναι ένα μπαλόνι που συνεχώς φουσκώνει. Όταν δηλαδή παρατηρούμε μακρινούς γαλαξίες, όπως έχουμε ξαναπεί, ουσιαστικά κοιτάζουμε στο πολύ μακρινό παρελθόν τους. Που σημαίνει ότι οι γαλαξίες εμφανίζονται σε εμάς όπως ήταν πριν από πολλά εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια. Ακόμα και ο γειτονικός μας γαλαξίας, που απέχει λίγες χιλιάδες, λίγα έτη φωτός από εμάς, από το δικό μας γαλαξία, βλέπουμε την εικόνα του όπως ήταν αυτός ο γαλαξίας όταν εδώ οι άνθρωποι ήταν ακόμα νεάταρταλ στη Γη. Ακόμη, όσο μακρύτερα βρίσκεται ένας γαλαξίας, τόσο γρηγορότερα απομακρύνεται από εμάς. Επειδή οι γαλαξίες απομακρύνονται από τη Γη, το φάσμα του φωτός που εκπέμπουν παρουσιάζει μετατόπιση των φασματικών γραμμών τους προς το ερυθρό. Έτσι λοιπόν, αυτή η ραδιοπηγή, γιατί πλέον δεν την μπορούμε να το λέγαμε αστέρι, 3C273, είχε μια μεγάλη μετατόπιση των φασματικών της γραμμών και οι αστρονόμοι συμπέραναν ότι το αντικείμενο αυτό απομακρύνεται από τη Γη μάλιστα με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Η μεγάλη όμως ταχύτητα απομάκρυνσης υποδηλώνει επίσης και μια πολύ μεγάλη απόσταση. Η απόσταση και πάλι θα μπορούσε να υπολογιστεί με βάση τον νόμο του Χάμπλ. Λέει ο κανόνας. Η απόσταση είναι ίση με την ταχύτητα απομάκρυνσης διαιρούμε μια σταθερή τιμή, η λεγόμενη σταθερά του Χάμπλ. Στην περίπτωση του 3C273, η μετατόπιση των φασματικών γραμμών έδειχνε ότι η ταχύτητα απομάκρυνσης του φτάνει τα 45.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Πράγμα που σημαίνει ότι το αντικείμενο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 3 δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Τόσο πολύ μακριά. Τα συνήθιστα χαρακτηριστικά αυτών των αντικειμένων προκάλεσαν σωρία ερωτημάτων στους αστρονόμους για χρόνια.
και επειδή παρόλο που δεν ήταν άστρα, αλλά μοιάζαν με άστρα, ονομάστηκαν quasi stellar object, δηλαδή αστρόμορφα, αστρικής μορφής αντικείμενα. Και η συντομία με τα αρχικά τους quasar. Μέχρι την ανακάλυψη των quasars, τα μεγαλύτερα και φωτεινότερα ουρανιά σώματα στο σύμπαν ήταν τα γνωστά, οι γαλαξίες. Όμως ένα quasar είναι χίλιες φορές λαμπρότερο από έναν ολόκληρο γαλαξία που έχει 100 δισεκατομμύρια άστρα μέσα, έτσι. Οι μεγάλες λοιπόν αποστάσεις των quasar, σε συνδυασμό με τεράστια ποσότητα ενέργειας που εξέπεμπαν, είχαν προβληματίσει πλέον σοβαρά τους αστρονόμους. Το quasar 3C273 αναγνωρίστηκε σε παλιές φωτογραφίες του νυχτερινού ουρανού από το 1877. Μελετώντας και συγκρίνοντας φωτογραφίες, οι αστρονομοί ανακάλυψαν σημαντικές αυξομοιώσεις στη φωτεινότητα των quasar, γεγονός που μεγάλωσε περισσότερο το μυστήριο γύρω από την ταυτότητά τους. Και φτάνουμε στο 1988. Η παρατήρηση του ίδιου quasar, του 3C273, στη διάρκεια εκείνης της χρονιάς, έδειξαν ότι το ενηγματικό εκείνο αντικείμενο παρουσίαζε μια βίαιη δραστηριότητα 4 μηνών. Τότε αυξάνονταν η φωτεινότητά του κατά 50%. Η ταχύτερη μάλιστα αυξομοίωση συνέβη και στη διάρκεια μιας μόνο ημέρας. Συγχρόνως φωτογραφήθηκε ένα άλλο quasar, το 3C279. Έδειχνε λοιπόν και αυτό ότι αύξησε τη φωτεινότητα τόσο πολύ, ώστε στο μέγιστο της δραστηριότητάς του έλαβε με φωτεινότητα 10.000 φορές μεγαλύτερη από τη φωτεινότητα του γαλαξία της Ανδρομέδας. Κι όμως το μέγεθός του, επιμένουμε σε αυτό, δεν είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του ηλιακού μας συστήματος. Και τώρα τι σχέση έχουμε με τους γαλαξίες και τις μαύρες τρύπες πάλι που θα επανέλθουμε. 50 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά μας βρίσκεται ο γιγαντιαίος ελλειπτικός γαλαξίας Μη 87, το οποίο πυρήνας αποτελείται από ένα πυκνό μείγμα άστρων και υπερθερμασμένων αερίων. Πρόκειται για, ουσιαστικά για ηλεκτρόνια, πλάσμα που λέμε, που επιταχύνονται σπυροειδώς μέσα σε ισχυρά μαγνητικά πεδία, με αποτέλεσμα την εκτόξευση ενός τεράστιου πίδακα λευκής απόχρωσης. Οι μέχρι σήμερα έρευνες μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο ίσως είναι αποτέλεσμα μιας αλυσιδωτής καταστροφής εκατομμυρίων άστρων στον πυρήνα του γαλαξία. Όμως μια τέτοια καταστροφή δεν μπορεί να εξηγηθεί απλά. Μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την ύπαρξη μιας τεράστιας κεντρικής μαύρης τρύπας που καταβροχθίζει το κέντρο γαλαξιών σαν και αυτών. Όντως, η μαύρη τρύπα του Μη 87 υπολογίζεται ότι περιέχει υλικά δισεκατομμυρίων άστρων. Οι περισσότεροι αστρονόμοι συμφωνούν στο ότι τα αστρόμορφα αυτά ουράνια αντικείμενα, τα quasars, βρίσκονται στον πυρήνα πολύ μακρινών γαλαξιών και ότι έχουν άμεση σχέση με τις μαύρες τρύπες. Τα υλικά που αιχμαλωτίζουν τις μαύρες τρύπες δημιουργούν βαρυτική ενέργεια που στη συνέχεια ενεργοποιεί τα quasars. Έτσι, θα μπορούσαν να θεωρούν τα quasar ως μια ακραία μορφή πολύ δραστήριων γαλαξιών που αντλούν το μεγαλύτερο μέρος ακτινοβουλίας τους από τους πυρήνες μέσα στους οποίους βρίσκονται. Στο υπερισμήνος της Παρθένου τώρα βρίσκεται ο πιο θεματικός γαλαξίας. Υπερισμήνος γαλαξιών, τεράστιος μήνος γαλαξιών. Ο γιγάντιος ελλειπτικός Παρθένος, έτσι λέγεται. Είναι 5 φορές μεγαλύτερος από ένα συνηθισμένο γαλαξία, έχει περίπου ένα 3 εκατομμύριο άστρα, ενώ μέσα του έχει περισσότερα από 1000 σφαιρωτά σμήνη. Είναι μια από τις ισχυρότερες μάλλον πηγές ραδιοακτινοβουλίων και ακτίνων Χ. Ενώ στο πλάι του ένας πίδακας πλάσματος, είναι πυρήνες χωρίς ηλεκτρόνια, προβάλλει σαν δάχτυλο μέσα του πυρήνα του. Πριν από 15.000 χρόνια, ο πίδακας εκτοξεύτηκε με ταχύτητα, κοντά σαζί του φωτός, σαν αστραπή θα λέγαμε. Το πλάσμα πρέπει να προέρχεται από υλικά που αποβλήθηκαν από καταραίοντα άστρα, καθώς αυτά έπεφταν στην άβυσσο μιας μαύρης τρύπας. Συμπερασματικά, η ταύτιση των quasars με την ύπαρξη μιας μαύρης τρύπας στον πυρήνα των γαλαξιών που τα φιλοξενεί μπορεί να εξηγήσει την προέλευση ενέργειάς τους. Αλλά παρόλα αυτά, αφήνει ακόμα και σήμερα αναπάντητο το ερώτημα της γέννησής τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι διαδικασίες που προκάλεσαν τη γέννηση των quasar ήταν πολύ πιο έντονες στα πρώτα στάδια της εξέλιξης του σύμπαντος. Έτσι, για την αστρονομία, τα quasars άρχισαν να δημιουργούνται ξαφνικά πριν από 13 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ μετά από 4 δισεκατομμύρια χρόνια από εκείνη την περίοδο η διαδικασία αυτή άρχισε να εξασθενεί. www.tcenie.com, ένα άρθρο του Μαρτίου του 2012, για τη βιβλιογραφία μιλάμε, ηλεκτρονικός τόπος αυτός, και του Διονύσιου Σιμόπουλου, Γέννηση των Άστρων, εκδόσεις Ερευνητές 1996, από τις ίδιες εκδόσεις Ο Θάνατος των Άστρων του 1997, Πλανήτης και Δορυφόροι του 1999, Στη Γειτονιά της Γης πάλι από τους Εξερευνητές 2001 και Αποκάλυψη των Γαλαξιών, Ερευνητές 2003, ήταν τα βοηθήματα για αυτή την έρευνα, την πρόχειρη που κάναμε. Ο Διονύσιος Σιμόπουλος είναι ο κορυφαίος Έλληνας αστροφυσικός. Ίσως ο μοναδικός, θα λέγαμε, στην Ελλάδα, που γενικώς στη χώρα μας υπάρχουν δυσκολίες στην επιστήμη αυτή. Δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή που να βγάζει σήμερα
αστρονόμου στην Ελλάδα. Πρέπει κάποιος να ταξιδέψει και να σπουδάσει στο εξωτερικό για να μπορέσει να πετύχει σε αυτόν τον τόσο ενδιαφέροντα κλάδο. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.